Και μιλήσαμε για ομορφιές, μια και μιλήσαμε για περιβάλλον, προτείνω να πάμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καθώς εκεί διοργανώνεται μια εκδρομή για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γέργερης. Πάμε λίγο να επικοινωνήσουμε και να πούμε περισσότερα με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργαντή, βιολόγο και μουσιοπαιδαγωγό. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, εσείς? Είμαστε καλά. Για πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδρομή σε μία εβδομάδα περίπου. Ναι, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Μαΐου. Απευθύνεται στα ενεργά μέλη του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τους φίλους μας που μας ακολουθούν στις δράσεις τα τελευταία χρόνια ή και το τελευταίο διάστημα έχουν εγγραφεί. Θα κάνουμε μία εξόρμηση στη φύση, θα επισκεφθούμε ένα φυσικό υδροβιότοπο στη Γέργερη, το η λίμνη του Διγενή, και δίπλα έναν τεχνητό υδροβιότοπο και θα δούμε λίγο εκεί τα ζώα και τα φυτά που αναπτύσσονται, και μετά θα πάμε και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Γέργερης, ένα μουσείο που έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια για να αναδείξει εκεί την Πανίδα και τη Χλωρίδα της περιοχής, και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης έχει συντελέσει στην ολοκλήρωσή του. Πόσο συχνές είναι αυτές οι εκδρομές που πραγματοποιείτε και πού στοχεύουν γενικά? Στοχεύουν στο να έρθουν σε επαφή οι φίλοι μας με το... Στο μουσείο μπορούμε και δείχνουμε στους επισκέπτες διάφορα πράγματα για τη φύση της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά ορισμένες φορές και το να επισκεφθούμε τη φύση και να δούμε αυτούς τους οργανισμούς στο φυσικό τους περιβάλλον έχει μια διαφορετική αξία και το επιδιώκουμε. Οπότε θέλουμε να διοργανώνουμε τέτοιες εκδρομές παρέα με ειδικούς από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Θα είναι ο βοτανικός μας ο Εμμανώλης ο Αβραμάκης, θα είναι από το Εκαστήριο Αρθροπόδων ο Γιάννης Μπολανάκης, θα μας δείξουν ο Σπύρος Ολιαπάκης από το μουσείο, θα μας δείξουν τους οργανισμούς που μελετούν στη φύση. Απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο σε μέλη? Απευθύνεται, η εκδρομή είναι η πρώτη από μία σειρά από εκδρομές που σκοπεύουμε να διοργανώσουμε. Σε κάθε εποχή θα μας ακολουθούν και οι ειδικοί που μελετούν οργανισμούς που είναι πιο ενεργοί εκείνη την εποχή. Και απευθύνεται στα μέλη του συλλόγου που έχουν αυτή την εγγραφή διαρκείας. Αλλά μπορεί να είναι και καινούργια μέλη. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να συμμετάσχει και δεν είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένος στο σύλλογο, μπορεί να εγγραφεί και να συμμετάσχει στην εκδρομή. Φτάνει να προλάβει, βέβαια, γιατί θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε πολλές κρατήσεις και ο αριθμός είναι περιορισμένος. Μάλιστα. Κάποιος που επιθυμεί, λοιπόν, να μάθει περισσότερα ή και να γίνει και μέλος του συλλόγου, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας? Για πείτε μας. Μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο του μουσείου 2810-39-36-30, ναι, να ζητήσει πληροφορίες, να κάνει την εγγραφή του και εκεί θα τον ενημερώσουμε και για την εκδρομή και για να το συνδέσω και με το προηγούμενο σας θέμα, θα τον ενημερώσουμε και για όλα αυτά που είναι απαραίτητα να έχει, γιατί θα έχουμε και μια μικρή, μάλιστα, εύκολη βόλτα στη φύση, να είναι προετοιμασμένος, να γίνει με ασφαλή τρόπο. Τέλεια, τέλεια. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.